Ανήκω σε μια γενιά που οι επιρροές από αυτή τη χώρα, είτε μας αρέσει είτε όχι, διαμόρφωσαν την κουλτούρα μας. Παίζοντας άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό ρόλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνετέλεσαν καθοριστικά στη δημιουργία της εικόνας του πλανήτη του σήμερα. Το συγκεκριμένο λοιπόν ταξίδι ήταν για εμένα ένα όνειρο χρόνων, καθώς ήθελα να βρεθώ στο σημείο 0, που από εκεί ξεκινούν σχεδόν τα πάντα. Σε αυτή τη σειρά επεισοδίων λοιπόν θα επισκεφθούμε τη Νέα Υόρκη και θα πραγματοποιήσουμε ένα road trip 10 ημερών σε 9 πολιτείες στα ανατολικά της χώρας. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το ταξίδι αυτό το πραγματοποιήσαμε τα Χριστούγεννα του 2021 μαζί με την Άννα, τον Άγγελο και τη Σάντρα. Φίλους που όσοι με παρακολουθείτε τους έχετε δει και σε προηγούμενα επεισόδια του Treatment. Όλοι τους έχουν ξαναβρεθεί στη Νέα Υόρκη και τη γνωρίζουν καλά, γεγονός που με κάνει να χαίρομαι, μιας και θα αναλάβουν την ξενάγησή μου στις χαοτικές της συνοικίες. Η πρώτη μας πτήση ήταν για Λονδίνο, όπου εκεί θα έπρεπε να περιμένουμε για μια μισή ώρα την απευθείας πτήση για Νέα Υόρκη. 3 ώρες και κάτι πτήση, μια μισή αναμονή και άλλες 8 για Νέα Υόρκη. Την είχαμε κλείσει αρκετούς μήνες πριν και μας κόστισε κάτι λιγότερο από 400 ευρώ. Ένα αρκετά μικρό ποσό δεδομένου του πόσο έπρεπε να πληρώσεις ένα εισιτήριο μερικά χρόνια πριν. Δεν θα κρύψω ότι αγωνία είχαμε βέβαια, λόγω των συνθήκων για το αν θα καταφέρουμε τελικά να πραγματοποιήσουμε το ταξίδι αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αφήστε δε που για να καταφέρεις να συμπληρώσεις όλη τη χαρτούρα με τα PLF, την ESTA κτλ. Έπρεπε να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο. Κατά την αναμονή μας θα φάμε κάτι, θα βολτάρουμε και ο χρόνος θα περάσει γρήγορα για να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο για τη δεύτερη μεγαλύτερη πτήση που έχω κάνει στη ζωή μου. Τα αεροπλάνα που πραγματοποιούν υπερατλαντικές πτήσεις είναι πιο μεγάλα, έχουν ατομικές τηλεοράσεις και οι παροχές στα γεύματα είναι πιο πολλές. Αυτό κάνει τον χρόνο να περάσει πιο εύκολα, καθώς όπως και στην περίπτωσή μας θα δούμε 1-2 ταινίες και θα προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Έχουμε φτάσει και περιμένουμε μισή ώρα για να ελευθερωθεί η φυσούνα για να μπορέσουμε να βγούμε από τα αεροπλάνα. Οπότε βιδωμένοι προς το κάθισμα δεν μας αφήνουν ούτε να σηκωθούμε. Μετά από 8 ώρες περίπου θα φτάσουμε και θα βγούμε από το αεροπλάνο, ενώ πραγματικά ζηλεύω όσους πετάξανε στις business θέσεις με τα ατομικά τους κρεβάτια. Τη χαρά μου πάντως που καταφέραμε να πατήσουμε το πόδι μας εδώ δεν τη φαντάζεστε. Επιτέλους ήρθε η στιγμή να βιώσω το όνειρό μου για αυτό το ταξίδι ζωής. Η ώρα είναι 10 παρά και η διαδικασία να περάσουμε τον έλεγχο, ενώ έχω ακούσει ότι θέλει το χρόνο της, ευτυχώς είμαστε τυχεροί και ολοκληρώνεται γρήγορα. Τα παιδιά θα μείνουν στην κόρη της άντρας που ζει στα περίχωρα της πόλης, ενώ εμείς θα επιβιβαστούμε σε ένα ταξί για να πάμε κατευθείαν προς το ξενοδοχείο που έχουμε κλείσει. Χρειαζόμαστε περίπου μισή ώρα να φτάσουμε κάτω στο κέντρο που μένουμε. Το κόστος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι γύρω στα 60 δολάρια. Η τοπική ώρα είναι 10 παρά 10 και στην Ελλάδα αντίστοιχα είναι 5 παρά 10 τα ξημερώματα. Έχουμε 7 ώρες διαφορά. Το ταξί κοστίζει 63 δολάρια, αλλά με το tip, το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι είναι υποχρεωτικό στην Αμερική σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης και τα τάξη, το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 75 δολάρια και 72 λεπτά. Το πώς λειτουργούν γενικότερα οι Αμερικανοί στα διάφορα θα το αναλύσουμε στην πορεία. Το ξενοδοχείο που θα μείνουμε τα 4 πρώτα βράδια είναι και το μόνο που έχουμε κλείσει και βρίσκεται κοντά στην Times Square, γιατί σε αυτή τη φάση θέλαμε να βρισκόμαστε στο βορειότερο Μανχάταν. Το δωμάτιο είναι μικρό αλλά είναι πραγματικά όμορφο. Είναι στην Times Square, ακριβώς στο κέντρο. Θα αφήσουμε πράγματα και θα πάμε κατευθείαν μια βολτούλα για να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από την πόλη.
Το δωμάτιό μας, αν και μικρό, είναι πολύ όμορφο και κόστησε 163 ευρώ και 50 λεπτά τη βραδιά. Εννοείται ότι θα αφήσουμε τα πράγματά μας και θα ξεχυθούμε στους δρόμους για να απολαύσουμε την πρώτη μας βραδινή βόλτα στην πόλη. Πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και για ευνόητους λόγους μου φαίνεται τόσο μα τόσο οικία. Είναι τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη η Νέα Υόρκη, που πραγματικά, παρόλο που τα μεγέθη της σε σοκάρουν όταν βρεθείς εδώ, νιώθεις πολύ οικία. Θα κινηθούμε γύρω από την Times Square και θα μπούμε σε ένα κατάστημα, μιας και πολλά από αυτά εδώ δουλεύουν όλο το 24ωρο. Θέλουμε να ρίξουμε κάτι στο στομάχι μας και τι καλύτερο από το να μπούμε σε ένα diner. Είναι τα κλασικά αμερικάνικα πιο οικονομικά εστιατόρια που συναντά σε όλη τη χώρα, όπου έχουν συγκεκριμένο στυλ διακόσμησης και σερβίρουν μπέργκερς, μπύρες και σμούθις. Το συγκεκριμένο είναι το Ellen's Stardust Diner, το οποίο κουβαλάει μεγάλη ιστορία από τη δεκαετία του 50 και την Ellen Hart Sturm. Μεγάλα ονόματα του Broadway εργάστηκαν εδώ ως σερβιτόροι για να μαζέψουν χρήματα και να μπορέσουν να πληρώσουν τα δίδακτρά τους. Ενώ το μέρος είναι ρετρό, cult και έχει ενδιαφέρον, το φαγητό, για να είμαι ειλικρινής, δεν μας ενθουσίασε το ίδιο. Όμως γενικά, όπως και κάθε μέρος που επισκεπτόμαστε στα ταξίδια μας, θα το βρείτε στο tripmen.net. Το βράδυ μας θα κλείσει εκεί και θα επιστρέψουμε στο δωμάτιο για να προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε, μιας και το βιολογικό μας ρολόι έχει ανακατευτεί αρκετά. Το πρωί, πριν ξεκινήσουμε την περιήγησή μας, θα κατέβουμε στο λόμπι του ξενοδοχείου για να πιούμε ένα καφεδάκι. Το ξενοδοχείο κόστησε 654 ευρώ για 4 βράδια, δηλαδή 160 κάτι το βράδυ. Δεν έχει πρωινό, μας κερνάνε ένα καφέ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση και θα μας εξηγήσει η Άννα το γιατί, είναι ότι μας χρεώσανε και 20 δολάρια επιπλέον κάθε βράδυ για κάτι σαν ασφάλεια. Λέει, για πες τι είναι αυτό. Δεν είναι ακριβώς ασφάλεια. Αυτό είναι στάνταρ στα αμερικάνικα ξενοδοχεία. Για να μην πάρεις πράγματα και δεν τα πληρώσεις όταν φύγεις, σου παίρνουν κάτι σαν εγγύηση. Οπότε, ακόμα και αν δεν πληρώσεις, πληρώνεται οτιδήποτε έχεις πάρει από τα λεφτά που σου αφήσαν εγγύηση. Λέγεται incidentals. Okay. Δηλαδή, οτιδήποτε έξτρα χρεώσεις στο δωμάτιο στις μέρες της διαμονής σου. Okay. Και αν δεν τα χρησιμοποιήσεις, θα επιστρέφουν πίσω. Συνήθως όταν λέμε Νέα Υόρκη εννοούμε το Μανχάταν, το οποίο δεν είναι σωστό, οπότε καλό είναι να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η πόλη της Νέας Υόρκης λοιπόν αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και πιο πυκνοκατοικημένη των Ηνωμένων Πολιτειών και περιλαμβάνει το Μανχάταν, το Μπρούκλιν, την περιοχή Queens και το Staten Island. Είναι μάλιστα και ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένους αστικούς οικισμούς στον κόσμο. Το Μανχάταν είναι η πιο διάσημη και ακριβή περιοχή που την επιλέγουν οι ταξιδιώτες για να την εξερευνήσουν. Η πολιτεία από την άλλη έχει πληθυσμό 20 εκατομμυρίων και καλύπτει μία έκταση 141.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εκτείνεται από τα σύνορα του Καναδά μέχρι την Πενσιλβάνια και από τα ανατολικά τη συνορεύει με το Βέρμοντ, τη Μασαχουσέτη και το Κονέκτικατ. Έχουμε πει σε ένα πολυκατάστημα για να πάρουμε κάλτσες, γιατί έχω κάνει μεγάλη γκάφα. Τις έβγαλα και κάπου τις άφησα και δεν τις έβαλα μες στη βαλίτσα, οπότε έχουμε έρθει να ψωνίσουμε. Στις 7 μέρες που είχαμε συνολικά στη διάθεσή μας στην πόλη, εστιάσαμε στο Μανχάταν που είχε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς και λίγο στο Μπρούκλιν. Το Μανχάταν, όσο και αν δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, είναι νησί, το οποίο φιλοξενεί 1.654.000 κατοίκους. Τι να πρωτοπιστώρα γι' αυτό, την περιήγησή μας θα την ξεκινήσουμε προς τα νότια, καθώς θα κατευθυνθούμε προς την συνοικία Chelsea.
μία από τις πρώτες μας κινήσεις είναι να ψαχτούμε για να αγοράσουμε μία κάρτα SIM, μιας και η χρήση του ελληνικού μας τηλεφώνου ήταν εντελώς ασύμφορη. Μπήκαμε να ρωτήσουμε για να πάρουμε μία SIM card για να έχουμε τέλος πάντων data και μας βγαίνει για 10 γίγα στη συγκεκριμένη εταιρεία γύρω στα 45 δολάρια και είπαμε να το αφήσουμε να ψάξουμε μήπως βρούμε κάτι οικονομικότερο. Γενικά το να εξερευνήσεις το Μανχάταν είναι πολύ εύκολη υπόθεση, μιας και οι δρόμοι εδώ είναι απόλυτα τετραγωνισμένοι. Το Τζέλσι που έχουμε και ραντεβού με τους φίλους μας είναι μια περιοχή που συνδυάζει μονοκατοικίες, πολυτελείς ουρανοξύστες και μοντέρνα αξιοθέατα όπως το High Line που βρισκόμαστε τώρα. Ο χώρος που περπατάμε από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του 80 ήταν μια σιδηροδρομική γραμμή πάνω στην οποία πέρναγε το τρένο της εποχής εκείνης και πλέον έχει γίνει ένα πολύ όμορφο μονοπάτι το οποίο διασχίζει την πόλη και νομίζω ότι αν έρθετε αξίζει μια βολτά σε αυτό. Εδώ τα παλιά εργοστάσια έχουν μετατραπεί σε γκαλέρι τέχνης, ενώ η κλειστή αγορά Chelsea Market είναι γεμάτη με εστιατόρια και καταστήματα. Εδώ αφού περπατήσουμε, θα καταλήξουμε σε ένα εστιατόριο με θαλασσινά για να πάρουμε το πρώτο μας μπραντς στη Μητρόπολη του κόσμου. Θα δοκιμάσουμε πρωτόγνωρες για εμένα γεύσεις που δυστυχώς δεν συναντάμε στη χώρα μας, αλλά και που δεν έχει τύχει να δοκιμάσω σε κανένα άλλο ταξίδι μου. Η Άννα, αντίθετα έχοντας ζήσει στη χώρα για μερικά χρόνια, γνώριζε τι πρέπει να παραγγείλουμε, οπότε το πήρε πάνω της. Αυτό είναι το lobster bisque. Σούπα. Σούπα με τι, με αστακό. Ναι, από ζουμί αστακό. Έχουμε γεμίσει κοκκινάδια που πάμε μας σφραγίζουνε. Αυτό εδώ είναι το crab cake sandwich. Και αυτό εδώ είναι το lobster roll. Το μέρος πραγματικά αξίζει και αν βρεθείτε εδώ είναι από αυτά που δεν πρέπει να χάσετε. Το Ιταλικό branch στο Chelsea Market. Βασικά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τώρα με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Άγγελο και τη Σάντα, για το πού θα βρεθούμε. Μάλλον θα τους περιμένουμε εδώ πέρα για να συνεχίσουμε την πόλτα μας όλοι μαζί. Μιας και δεν έχουμε ακόμα κινητό, εκμεταλλευτήκαμε το free wifi του Market για να συνεννοηθούμε. Έχουν συσκευή απεινιδωτή για την περίπτωση που συμβεί κάτι σε έναν άνθρωπο μέσα στην αγορά. Ο ατμός που βλέπετε να ξεπροβάλλει από τους υπονόμους σε όλη την πόλη δεν είναι κάποιο τοξικό νέφος, είναι καθαρός και χρησιμοποιείται για την θέρμανση και την ψήξη των κτηρίων ή ακόμα και για να παρέχει υγρασία στα μουσεία τέχνης που το έχουν ανάγκη για τη διατήρηση των αντικειμένων. Στην επιφάνεια έρχεται γιατί κάποιες σωλήνες από το παλαιό πλέον δίκτυο έχει ραγίσει και από τις τρύπες των υπονόμων βρίσκει έξοδο διαφυγής. Η επόμενη μας στάση θα γίνει στο Little Island, το οποίο αναδυόμενο από τα απομεινάρια της Αποβάθρας 54 βρίσκεται σε μία τοποθεσία που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ποταμού Hudson και των γύρω περιοχών. Κάποτε εδώ βρισκόντουσαν οι καταβλισμοί της φυλής Lenape πριν απικηθεί η Αμερική, όπου χρησιμοποιούσαν τη γη του πάρκου για κυνήγι, ψάρεμα αλλά και ως εμπορικό λιμάνι. Μάλιστα μεταξύ 1910 και 1935 στην προβλήτα 54 δένανε τα πλοία που πραγματοποιούσαν υπερατλαντικά ταξίδια, ενώ το 1912 εδώ έδεσε το RMS Carpathia, το οποίο λειτουργήσε ως πλοίο διάσωσης για τους επιζώντες από την καταστροφή του Τιτανικού. Η σημερινή του εικόνα προέκυψε το 2013,
όταν ο Barry Diller ξεκίνησε να οραματίζεται την επισκευή και την επανενεργοποίηση της προβλήτας 54, η οποία πρόσφατα είχε καταστραφεί από τον τυφώνα Sandy. Κάθε λίγο και λιγάκι περνάνε αεροπλάνα, ελικόπτερα. Τέτοιο air traffic δεν έχω ξαναπετύχει ποτέ και πουθενά. Αυτό που απολαμβάνω στη Νέα Υόρκη είναι ότι κάθε φορά που σηκώνω το κινητό μου να τραβήξω κάποιο πλάνο, νομίζω ότι παρακολουθώ σκηνή από μία ταινία. Είναι περίεργο συνέστημα, καθώς κατεβάζοντας το νομίζω ότι αποτελώ μέρος της. Η βόλτα μας θα συνεχιστεί προς την περιοχή Greenwich, η οποία έχει αρκετά καταστήματα και εστιατόρια, μιας και μας χρειάζονται και τα δύο. Τελικά το θέμα της κάρτας το λύσαμε με την εταιρεία AT&T. Κάναμε ένα πρόγραμμα σαν συμβόλαιο που βγαίνει με $50 το μήνα για απεριόριστα data, γιατί τη στη Telecom έβγαινε πιο ακριβά, έβγαινε γύρω στα 75. Απλά πρέπει να θυμηθούμε πριν φύγουμε από τη χώρα να το ακυρώσουμε για να μην συνεχίσει να μας χρεώνει στην πιστωτική κάρτα. Τα συμβόλαια είναι πιο οικονομική λύση από την καρτοκινητή, οπότε μετά από παρότρινση του εξυπηρετικότατου υπαλλήλου, ενεργοποιήσαμε ένα συμβόλαιο χωρίς δέσμευση που θα το ακυρώναμε τη μέρα που θα φεύγαμε τηλεφωνικώς. Θα βρούμε και ένα ωραίο εστιατόριο να φάμε κάτι, όπου θα πάρουμε μπέργκερ, κρεμμυδόσουπα και ένα μπουκάλι κρασί. Είναι το Amelie Wine Bar και το αναφέρω στο treatment.net από το link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο στο YouTube. Είναι σούπα με κρεμμύδι και τυρί. Μαμά το είναι. Ενώ το είναι. Κρεμμυδόσουπα. Αλλονιού. Βγαίνοντας, ο ήλιος μας είχε χαιρετήσει, όπου θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας θέλοντας να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Μανχάταν. Γενικά στη Νέα Υόρκη ο κόσμος φοράει μάσκα στους κλειστούς χώρους όπως και στην Ελλάδα, δηλαδή μέχρι να κάτσεις στο τραπέζι σου. Αρκετοί δε από αυτούς και στους δρόμους όταν υπάρχει συνωστισμός. Ελέγχανε το πιστοποιητικό μας αλλά χωρίς να το σκανάρουνε και να ζητήσουν ταυτότητα, γεγονός που το θεωρούσαμε ανούσιο, γιατί θα μπορούσες να έχεις ακόμα και ένα ψεύτικο που απλά τους το δείχνεις. Αυτά είναι τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορείς να πάρεις από την Αμερική. Ποια? Αυτά εδώ. Είναι travel sizes για τα πάντα. Είναι παράδεισος αυτό. Τέστε εντωμεταξύ δεν έβρισκες πουθενά γιατί ήταν σε έλλειψη, οπότε ελπίζαμε ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα συμβεί αυτό που δεν θέλαμε με τίποτα. Αποφασίσαμε να πάμε να περπατήσουμε την Brooklyn Bridge βράδυ, να δούμε έτσι πώς φαίνεται η πόλη φωτισμένη, τα κτίρια από μακριά. Από ό,τι λένε τα παιδιά, είναι μία από τις πολύ όμορφες εμπειρίες που πρέπει να ζήσεις στην πόλη. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, κινηθήκαμε προς τα νότια του Μανχάταν για να περάσουμε τη γέφυρα του Brooklyn και να απολαύσουμε τη μαγική θέα της πόλης νύχτα. Αυτό ήταν κάτι που πραγματικά με μάγεψε. Δεν μπορώ να περιγράψω το πώς ένιωσα όταν γύρισα πίσω και αντίκρισα το skyline της πόλης. Ήθελα να παγώσει ο χρόνος και να μείνω εδώ για να ρουφήξει το μυαλό μου όσο το δυνατόν περισσότερες εικόνες γίνεται. Η γέφυρα του Brooklyn είναι μία από τις παλαιότερες κρεμαστές γέφυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα ήταν η πρώτη με χαλίδινα σύρματα για να στηρίζουν τη ράμπα. Το μήκος της είναι 486,3 μέτρα, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο από την ολοκλήρωσή της μέχρι το 1903. Ολοκληρώθηκε το 1883 μετά από 13 χρόνια εργασιών, κατά τα οποία 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κοστίσε περίπου $15,5 εκατομμύρια. Σχεδιάστηκε από τον Γερμανό μετανάστη Τζον Ογκάστας Ρόγκλινγκ και την πρώτη μέρα λειτουργίας της την διέσχισαν συνολικά 1.800 οχήματα και περισσότερα από 150.000 άτομα.
είμαστε στο Brooklyn πια, όπου αποφασίζουμε να πάρουμε το high speed καραβάκι για να επιστρέψουμε στο Manhattan. Εκεί θα χωρίσουμε οι δρόμοι μας, μιας και τα παιδιά έχουν την επιστροφή τους με το τρένο στην περιοχή Yonkers που μένουν. Η βόλτα πάντως στον ποταμό Hanson είναι ονειρική, αλλά το κρύο θα ομολογήσω στο κατάστρωμα δεν παλευότανε με τίποτα. Το όνομα του ο ποτάμος το πήρε από τον Άγγλο θαλασσοπόρο Henry Hudson το 1609, όταν αυτός εξερευνούσε την περιοχή για λογαριασμό της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Άσχετο με τη Νέα Υόρκη, αλλά η λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας με σόκαρε και θέλω να σταθώ για λίγο. Η εταιρεία αυτή λοιπόν ιδρύθηκε το 1602, όταν το κοινοβούλιο των κάτω χωρών της παραχώρησε το μονοπόλιο για 21 χρόνια, έτσι ώστε αυτή να πραγματοποιεί αποικιακές δραστηριότητες στην Ασία. Ήταν η πρώτη πολυεθνική εταιρεία στον κόσμο και η πρώτη επιχείρηση που εξέδωσε μετοχές. Επιπλέον, η εταιρεία είχε κυβερνητικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διεξάγει πολέμους, να διαπραγματεύεται συνθήκες, να εκδίδει νόμισμα και να ιδρύει αποικίες. Επιστροφή στην πόλη και θα πραγματοποιήσουμε μία επίσκεψη στο Grand Central Terminal, όπου προσπαθήστε να θυμηθείτε πόσες ταινίες τον έχουν συμπεριλάβει στα πλάνα τους. Είναι ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στην Αμερική και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, από τον οποίο διέρχονται 67 γραμμές τρένου. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1903, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 εργάτες για την ολοκλήρωσή του. Θα χωρίσουμε με τα παιδιά και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στη Νέα Υόρκη, όπου κοιτώντας το κινητό θα διαπιστώσω ότι έχουμε περπατήσει περισσότερα από 21 χιλιόμετρα την πρώτη μέρα μας εδώ. Ο δρόμος με τα ακριβά καταστήματα της πόλης, λέει. Θα κλείσουμε το βράδυ μας σε ένα wine bar που μας σύστησε ένας Έλληνας δημοσιογράφος που ζει μόνιμα εδώ, με τον οποίο γνωριστήκαμε ένα μήνα πριν όταν βρέθηκε στην Ελλάδα και μου ζήτησε να μου πάρει μια συνέντευξη. Έχουμε έρθει στο Άιζα, είναι ένα wine bar το οποίο μας το σύστησε ο Γιώργος, ένας φίλος δημοσιογράφος ο οποίος ζει μόνιμα εδώ πέρα στην Αστόρια. Έχουμε ξεποδαριαστεί σήμερα, οπότε πραγματικά έχουμε ανάγκη από ένα κρασάκι για κάτι ακόμα να τσιμπήσουμε. Ο Γιώργος είναι φίλος πλέον και μας βοήθησε πολύ στο ταξίδι μας αυτό και θα τον γνωρίσετε στη συνέχεια της περιήγησής μας στην πόλη. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο της συγκεκριμένης σειράς από το ταξίδι μας στην Αμερική. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, ένα like και μια κοινοποίηση πάντα βοηθάει, ενώ η εγγραφή σας στο YouTube και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα του Treatment θα κρατήσει πιο ζεστή την επαφή μας. Μην ξεχνάτε πως το κανάλι συντηρείται με τη δική σας υποστήριξη, όπου πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή όλων των βίντεο στο YouTube. Τέλος, περιμένω σχόλια με την άποψή σας για τη Μητρόπολη του κόσμου, όπως επίσης και την εγγραφή σας στο newsletter, όπου θα λαμβάνετε και ένα πιο προσωπικό βίντεο που δεν παίζει σε κανένα άλλο μέσο. Θα τα πούμε και πάλι σε μία εβδομάδα ακριβώς στα γνωστά κανάλια που θα βρείτε στο treatment.net. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια!